στα χέρια του ο Γιλντιρίμ ότι έχει κεραυνό βόλο σούταν με τι άλλο. Ρόμπινσον. 5-2 από τον Χόλιγουτ. Πήκε της Βιλερμπάν, 23-26 το σκορ. Πάντα προς το Ολυμπιακός που δεν έχει χάσει το προβάδισμα με ταχύτητα του αγώνα σου 3 πόντων από τον Ρόμπινσον. Ναι, 20. Αλλά ελέγχει το μάτς, ελέγχει το σκορ και κυρίως διότι αυτό είναι το ζητούμενο, το μείζον στον απόψινό αγώνα, είναι ότι ελέγχει το ρυθμό. Ρόμπινσον, κακή επιλογή. Κακή επιλογή, αλλά τι να του πεις τώρα. Ένα κουφό τρίποντο. Ξαρίτσα, τελειώνει ο χρόνος. 2 δευτερόλεπτα. Rebound από τον Τόμιτς. Φεύγουν 3-2 οι παίκτες στο Ολυμπιακό, αλλά γυρίζουν και ο Γιλντιρίμ και ο Ράνκιν. Ας γυρίζουν. Ο Ρόμπινσον θα κάνει αυτό που θέλει. Θα απογειωθεί προς το καλάθι, θα αφήσει την μπάλα. Πόρτλαντ παρεμπιπτόντως έβαλε στην μηχανή του πριν από 3 μέρες τον Σκότι Πίπεν. Ρόμπινσον. Ξανά το ίδιο. Replay. 57-75. Αυτό είναι το ίδιο της μεγάλης ομάδας. Του Λίμαν. Στο φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Ρόμπινσον. Δεύτερη άσχημη πτώση του Ρόμπινσον. Βάδισμα για τη γαλλική ομάδα με 8-7. Την Ορτέζ επαναλαμβάνω που έχει 6 συνεχόμενες ήττες. 2 στην Ευρωλίγκα μετά την νίκη της επί του Ολυμπιακού. Χάσε από Μπουτούτσνος, από Μακάμπι και Βιλερμπάν. Από Βιλερμπάν και Μακάμπι δηλαδή. Ενώ τώρα ο Ρόμπινσον με ένα καλάθι 3 πόντων. Τόμιτς. Είναι κρίσιμο το σημερινό μάτς για τους δύο ξένους, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος, και ο Ούγγρος και ο Αμερικανός. Αν δεν παίξουν καλά, πιθανόν να αντικατασταθούν ο Σονούκο. Τρίτο τρίποντο από τον Τζέιμς Ρόμπινσον. 18 Νίκο Παπαϊόν, είναι 3 λεπτά χωρίς καλά. Στο διάστημα αυτό οι Γάλλοι έχουν κάνει ένα σερί 9-0. Λου Έντουαρτς, Ντε Μιγκέλ. Ρόμπινσον θα προτιμήσει τη διείσδυση και καλά κάνει, εξαιρετική προσπάθεια από τον James Robinson που βεβαίως υπερτερεί εκεί και σε εκρηκτικότητα και σε πάτημα τον Γκάτ, ο οποίος παίζει για 175η φορά στην Ευρώπη απόψε. Grand, εξαιρετική πάσα και το καλάθι από τον James Robinson, αλλά νομίζω ότι τα εύσημα αξίζουν κυρίως τον Grand. Για καλύτερη άμυνα το παλεύει με την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν έχει δεχτεί ένα πόντο λιγότερο, παραπάνω από το Ολυμπιακός. Μέσος όρος είναι γύρω στους 64,5 πόντους και για τις δύο ομάδες. Ρόμπινσον απαντά 69-62. Και ένα προβάδισμα 5 πόντων. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Χόλιγουτ. Βγήκε στην αντιλοκάλυψη, αλλαγή του μαρκαρίσματος ο Κούλιας. Ο Χόλιγουτ δεν καταλαβαίνει τίποτα όμως. Θα πάει με δύναμη προς το καλάθι. Θα κάνει τους πόντους του 23, ενώ έχει και 5 ασίστ, έχει 5-6 τρίποντα, 2-6 τρίποντα, 7-8 βολές. Μια γεμάτη, μια πληθωρική παρουσία για τον Ρόμπινσον. Τούρκοι, δεν πήγαν να σημειώσουν μόλις 43 πόντους στο μάτς, εδώ. Ρόμπινσον θα κάνει μια απογείωση και μια πτήση στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός εδώ νεαρός που πήγε με πολύ πείσμα στη μάχη. Καλάθι 3 πόντων από τον Χόλιγουτ. 26-18, 200 πριν από το τέλος. Ρόμπινσον απέναντι στον Σολάνα. Στους 3 πόντων από τον Αμερικανό, ναι. 26-21, χάρη στα 2 συνεχόμενα τρίποντα του Ρόμπινσον, ο οποίος έχει πετύχει 8 πόντους. Οποιαδήποτε δίωδο θα μπορούσε να έχει ο Φερνάντες προς το καλάθι. Ρόμπινσον φωνάζει, ο Ιωαννίδης Νοστάρη, ναι, αυτό είναι. 29-28, ρεσιτάλα τον Χόλιγουτ. Για τον Grand χρειάζεται βοήθεια, όμως χρειάζεται περισσότερο η πολυφωνία ο Ολυμπιακός, περισσότερο πλουραλισμό. Δεν μπορεί να βγάζουν τα κάστανα τη φωτιά συνεχώς ο Ρόμπινσον και ο Τάρλατ. Εδώ για παράδειγμα ο Grand έχει την ευκαιρία. Πασάρι στον Ρόμπινσον. Αυτός θα σουτάρει για 3, ναι! Απίστευτο ρεσιτάλ από τα 6-25 με την υπογραφή του James Robinson. Πασάρι στον Τάρλατ. Δεν κατάφερε, δεν πρόλαβε ο Παννικολάου. Από το Ρομέρο στο Σολάνα. Το αριστερό λέει από που σηκώθηκε ο Χόλιγουτ. Αυτή ήταν φάση κλεμμένη από NBA. Βατίες για τον Grant. Έγινε το λάθος, κλέβει ο Τέρνερ. Είναι μανούλα στα κλεψίματα, αλλά είναι μανούλα στις τάπες απόψε και ο Ρόμπινσον που κατεβάζει τον γενικό. Και έρχεται ο Παπα-Νικολάου να αποκαταστήσει την τάξη για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προβάδισμα ξανά 50-54, 3-33 ακόμα. Ρόμπινσον θα κάνει το σουτ 3 πόντων. 50-57, αλφάδι το χέρι του Ρόμπινσον. Μεγάλο μάτσα τον Αμερικανό.
Γκραντ. Ρόμπινσον. 18 δευτερόλεπτα στη διάρκεια του Ολυμπιακού. Το screen του Τάλλας. Το δεύτερο screen του Τριόπαπαπα. Ένα ποδοσφαιρικό σκορ με την ευκαιρία Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στην μεγάλη επιστροφή του Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος γι' αυτό είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αποθεώθηκε από τις φυλάδες του Ολυμπιακού. Ενώ τώρα ο Ρόμπινσον κάνει το σκορ. Μειώνουν τώρα στον πόντο, αλλά έρχεται ο Τζέιμς Ρόμπινσον που φαίνεται ότι αρχίζει το μάτς με πολύ κέφι. Σου τριών πόντων από τον Ράντονιτς, από την εντύπωση. Το rebound από τον Σκεφάνοβιτς, η καλή άμυνα, η έξυπνη άμυνα, ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα, Παπα-Νικολάου για τον Blue Edwards, το lay-up από τον Αμερικανό, συνέχεια στη φάση με τον επιθετικό rebound και το καλό. Δίδει τις ικανότητες του, να μην τις μαρτυρά, είναι αυτό που λέμε, συγχωρήστε μου την έκφραση, αντιτουριστικός ο Ντόμπιτς, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι τεσσάρι, μπορεί να βγει να σουτάρει, χαμηλό κέντρο βάρους. Όχι καλός αμυντικός βέβαια. Και γενικώς αυτό είναι το πρόβλημα απόψε της Μπουτούτσνος, η οποία έχει δεχθεί με αυτό το τρίποντο που πετυχαίνει τώρα ο Τζέιμς Ρόμπινσον, ο οποίος λες και βγήκε από την βιντεοκασέτα του αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας με την Σεβίλη, θυμηθεί και Κοσλαβίας, έχοντας επιβάλει πλήρως ρυθμό του με πολύ καλή άμυνα. Αυτό αξίζει να επισημανθεί, αλλά και με πολύ ορθόδοξες και κατά κανόνα εύστοχες επιθετικές επιλογές. Ενώ εδώ τώρα ο Χάρις Μπρίκιτς, ο κολλητός του Βούκτσεβιτς, σας έλεγα προηγουμένως. Ρεσιτάλ και επίδειξη ψηλής τεχνικής σε αυτό το post to call του James Robinson, ο οποίος κάνει το σκορ 28-15 αφού διήνυσε, διέτρεξε για την ακρίβεια κατά μήκος όλο το γήπεδο από το... και τυπικά και ουσιαστικά να δώσει τη ρεβάνς και να διεκδικήσει, είχε χάσει βέβαια με 16 πόντους από τους άντρας, να διεκδικήσει με όσες πιθανότητες για την πρόκρισή του στον τελικό. Ρόμπινσον στο πρώτο σουτ του δεύτερου ημιχρόνου. 52-33 το ρεσιτάλ και του Ρόμπινσον που είναι πάντα σε εξέλιξη η προσπάθειά του να παντρέψει στο παιχνίδι. Ρόμπινσον για τρεις, ναι, 65-42. Ο Ολυμπιακός απογειώνεται στους 23, ο Μύρος Ραβνίκολης υποστηρίζει ότι έγιναν βήματα. Εδώ πάντως δεν έγιναν, στη φάση του σουτ δηλαδή από τον Χόλιγουτ. Σκεπάνοβιτς, πού πάει τώρα, τον άφησε ο Τάλλατς. Συμπαίκτης είναι στην εθνική ομάδα. Στους 14 ο Σκεπάνοβιτς, χωρίς κόστος αυτή η αμυντική ολιγορία. Ρόμπινσον έκανε πλονζόν για να πάρει την μπάλα. Και φάουλ από τον Πάιοβιτς στη δίσδυση του Ρόμπινσον. Βεβαίως το καλάθι δεν μετρά. Έχει δικαίωμα τα πτώση, τα σκαπανεβάσματα. Δεν είναι Dr. Jekyll και Mr. Hyde ανά ημίχρονο. Και παραμένει αήττος βέβαια στο 2000. Είναι και αυτό ένα γεγονός. Ρόμπινσον, 69-50. Δεν θα βιαστεί και δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχει να πάει σε πηδιασμό. Ρόμπινσον, jump shoot από τα 6-25, ναι. Καλάθι, 5-0 ο Ολυμπιακός. Καλό ξεκίνημα. Αψέδρες, με τη βοήθεια βεβαίως του μικροφόνου. Καταπληκτική άμυνα από τον Ρόμπινσον. Και ξεκίνεται ο Ολυμπιακός στον επηδιασμό. Ο Χόλιγουτ πάει στο lay-up, κάνει μια εξαιρετική κίνηση. Περνάει κατά το καλάθι και ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 9-4. Φανώς. Πρέπει να βοηθήσει στο shoot. Όσο ο Ολυμπιακός δηλαδή θα επιμείνει να σπάσει την άμυνα ζώνης με μακρινά shoot, αλλά τουλάχιστον έχει τη σφραγίδα και έχει την εγγύηση την οποία του παρέχει με τους 8 πόντους ως τώρα. Δύο τρίποτα και ένα εξαιρετικό lay-up βγαλμένο μέσα από τα highlight του NBA, ο James Robinson. Ο Ντόναλτ. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο συν 10 του Ολυμπιακού. Έχει παίξει αυτό που σας έχω πει αρκετές φορές από το αγώνα. Ενώ καταπληκτική τάπα πάνω στον Χάφμαν από τον James Robinson, που ως σουτέρ είναι ακίνδυνος. Ως επιθετικός είναι ακίνδυνος. Robinson παίρνει το screen από τον Darlatz. Ναι! 40-28. Παραμένω το μισό καλάθι ανοίξει στον Darlatz. Έκανε ένα εξαιρετικό screen όμως, γιατί ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να βγάλει το σακάκι του από τον θυμό του. Μακδόναλντ, Βούκτσεβιτς με τον Ντόμιτς. Δεν χρειάζεται εδώ διασύνη. Εδώ θα πρέπει να περιμένει ο Ντόμιτς. Και σωστά, Ρόμπινσον σου τριών πόντων. Ναι, 43-28. Νέα εκτείναξη του Ολυμπιακού. Η διαφορά στους 15 πόντους από το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Χόλιγουτ.
αφού οι Καταλανοί έχασαν με 63-60 αυτό το σκορ της νίκης της Σκούλκερ. Έγινε 1-1 το μάτς και πάνε για τρίτο μάτς στο Παλάου Μπλαουγκράνα του Παντικού Πρωταθλήματος και ξαναγύρισε στα πάτρια εδάφη. Ρόμπινσον για τον Τόμιτς. Να το, αυτό είναι μάλιστα η απάντηση του Ολυμπιακού. Η καταπληκτική backdoor πάσα του Μίλαν Τόμιτς. Η πτήση του David Robinson, του James Robinson. Έχονται εντύπωση ότι του Ολυμπιακού. Κάποια που να τους ακολούθησαν την ομάδα και στο ταξίδι προχρεσινού. Το τζάμπολ λοιπόν. Ανάμεσα στον Robinson και τον Κότνικ. Ο Robinson θα κερδίσει τη μάχη που ήταν άνηση για τον υψομετρικά. Εκεί είναι τείχος. Δεν είχε δυνατότητα να περάσει. Μεγάλη επίθεση για τον Ολυμπιακό. 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρόμπινσον με τον Γιασκεβίτσιους, ενώ είναι έτοιμος για να δώσει βοήθεια στον μακαρισμό του. Χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα ο Πρέζετ το καλάθι από το... Ένα πίντο time out. Όταν δεν μπορούσε να ολοκληρώσει στον ευνηδιασμό τη φάση. Και βέβαια τώρα έβαλε και τον James Robinson. Με triple team. Δεν του δίνουν, δεν τον αφήνουν να πάρει την μπάλα. De Miguel. Απερίεργο σουτ, εδώ ο Τάρλατς θα κατεβάσει ένα ακόμα rebound στου τριών πόντων από τον Ρόμπινσον και 50-41, μια βαθιά ανάσα για τον Ολυμπιακό από 41 προς το Ολυμπιακός. Βούκτσεβιτς, βγαίνει ο Ρόμπινσον από τα screen, θα κάνει σουτ τριών πόντων να κινήσει. Καταπληκτική εκτέλεση από τον Hollywood. 54-41, την κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Έχω όσο εύκολα μπορεί να βάλει ένα καλάθι, άλλο τόσο εύκολα το δέχεται. Ρόμπινσον θα κάνει το jump shoot μετά την προσπίση του πάνω στον Βούκερ. 32-33 το ζητούμενο είναι όπου ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει κάποια στιγμή αν θέλει βεβαίως να φύγει νικητής. Είναι μια ισορροπία. Ρόμπινσον θα βάλει το καλάθι. 45. Καλή άμυνα του Τάλατς. Τάλατς που είναι κολλημένος πάνω του, βγήκε για βοήθεια μπροστά από τον Φοιέρα ο Γκραντ. Ο Ρόμπινσον θα πήγει στον εφηδιασμό μετά από την ασίστ πάσα του Μίλαν Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός είναι 49-45 υπέρ της Βιλερμπάν. Οι Γάλλοι πέρασαν μπροστά. Να μάθει που ενδιαφέρει άμεσα τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Τζέιμς Ρόμπινσον κάνει το σκορ τώρα 48-54. Καλά το τέλος σε μια άμυνα ζώνης. Ναι, βέβαια. Ζώνη. Συνηθισμένο το φαινόμενο να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τον Ολυμπιακό. Ρόμπινσον που βρίσκει αμέσως τη λύση απέναντι σε αυτή την άμυνα ζώνη στην οποία επιστρατεύει ο Μάσιμο Γκάλι. Να καταφέρει, ενώ κόβει στον αέρα ο Ρόμπινσον τον Μπούκερ και τζάμπολ. Νάντο και την Κουτούσβης που εξελίσσεται σε μεγάλο ολδέρμπι για να μάθουμε ποια θα είναι η παρέα, ποιες ομάδες θα κάνουν παρέα στον Ολυμπιακό στην δεύτερη φάση των αγώνων, όπως βεβαίως και το αποτέλεσμα του ντέρμπι Ρεάλ Τόφας για να μάθουμε τι συμβαίνει με τον όμιλο του Παναθηναϊκού της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει πλέον έκτημα έδρας. Ρόμπινσον στους τριών πόντων, 7-7 από τον Χόλιγουντ. Η απόδοση του οποίου σαφώς είναι βαρόμετρο. Γνωρίστηκα πριν από 9 χρόνια σε ένα τουρνουά του Μανχάιμ και από τότε έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Έκλεψε και το πορτοφόλι του Γιασικεβίτσιους ο Χόλιγουντ που θα πάει στο lay-up μετά την πάσα στο σωστό timing του Δημήτρη Παπα-Νικολάου και ο Ολυμπιακός ισοπαρίζει και πάλι σε 14-14 έχοντας την ευκαιρία να φύγει. Έντουαρτς που επέστρεψε. Ρόμπινσον βγήκε ο Παπα-Νικολάου, επέστρεψε και ο Τζόσουα Γκραντ. Και το καλάθι από τον Χόλιγουντ, καλάθι τριών πόντων. 21-18 Ολυμπιακός ξαναπαίρνει προβάδισμα του Ολυμπιακού. Έδωσε το δικαίωμα στον Σντόβτς να πετύχει το καλάθι τριών πόντων, στο οποίο απαντά γρήγορα ο Ρόμπινσον 61-51. Περνάει την μπάλα στον Γκόλεμαντ, Γκόλεμαντ στο Μίλιτ. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Γκραντ, για να δούμε. Ρόμπινσον. Θα πάει προς το καλάθι, ένα πολύ δύσκολο καλάθι και το Τάλας να προσυπογράψει την ενέργεια του συμπαίκτη του. Το μόλις ξανάρχισε το μάτι χάλα τίβολη. 62-55 Ρόμπινσον στους τριών πόντων μπροστά στον κόλεμα. Ναι! Ναι! 62-58. Ολυμπιακός γυρίζει ένα χαμένο μάτι. Για να δούμε. 1,5 λεπτό ακόμα. Μια μεγάλη